Είναι η Τίνα, είναι στην ομήλικη μου, 34 και την ακούμε. Γεια σου Τίνα μου, τι κάνεις, καλή εβδομάδα να έχεις. Κατερίνα μου, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα σε όλους τους συνεργάτες που χαίρομαι ότι θα μιλήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα από καιρό να σας πάρω τηλέφωνο, αλλά δεν το τολμούσα. Λοιπόν, εγώ είμαι παντρεμένη και έχω κάνει και ένα παιδάκι. Ο γάμος μου έγινε πριν από 11 χρόνια. Ήμουνα μικρή κοπέλα τότε, στα 23, και θέλω να ομολογήσω ότι είχα δύο σχέσεις ταυτόχρονα. Βασικά, με τον έναν ήμουνα στα τελειώματα και υπήρχε και ο άλλος στη ζωή μου. Εκείνη λοιπόν την περίοδο μαθαίνω ότι είμαι έγκυος. Δεν σκέφτηκα ποτέ βέβαια ποιος είναι από τους δύο πατέρας. Και επειδή το ξέρω αυτό, ότι θα πάρουν διάφορες κυρίες και θα λένε αυτά που λέει και η μάνα μου που είναι 70 χρονών, είτε το θέλουμε είτε όχι, αυτό συμβαίνει σε όλες μας. Καλά. Ξέρουμε πολύ καλά ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού μας που θα φέρουμε στον κόσμο. Α, ναι. Την κατάσταση λοιπόν την πήρα στα χέρια μου και παντρεύτηκα πολύ γρήγορα με τον άνθρωπο που ήμουν πιο καλά μαζί του. Όχι που ήταν το πατέρας του παιδιού σου. Ορίστε. Α, με συγχωρείς. Νόμιζα ότι... Εσύ, λοιπόν... εσύ κατάλαβες ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού σου. Κατάλαβα, αλλά παντρεύτηκε με αυτό που είναι καλύτερα. Αλλά α, όχι τον καλύτερο δηλαδή. Για να μεγαλώσει το παιδί της. Α, φυσικά... μπορεί να είναι και αυτός. Ναι, εντάξει. Εγώ καταλάβαινα ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού μου και πήγα με αυτόν τον άνθρωπο που ζούσα καλά. Φυσικά τα πράγματα δεν ήταν βέβαια τόσο ρόδινα, εννοώ στο γάμο μου. Έτσι κι αλλιώς μετά τον τρίτο, άντε τέταρτο χρόνο, μεγάλωσε και λίγο το παιδί και άρχισα να αναρωτιέμαι τι έχω να κάνω τώρα. Έχω παντρευτεί, είμαι ευτυχισμένη, έχω κάνει τον κύκλο μου, έκανα όσο θα ήθελα. Κάπου εκεί λοιπόν, όταν η κόρη μου ήταν 7 χρονών, ήρθε κάτι άλλο στη ζωή μου. Ένας γιατρός που είχα επισκεφτεί, Κατερίνα μου, για κάποιο πρόβλημά μου και με έκανε να δω τα πράγματα αλλιώς. Είμαι παντρεμένος κι αυτός, αλλά είναι πιο μεγάλος. Είναι 55 χρονών, πολύ γοητευτικός. Έχει σκέψει και μια κόρη 23 χρονών, αλλά αυτή δεν είναι βάρος, ενώ δηλαδή δεν την έχει και συνέχεια, γιατί αυτή κάνει τα δικά της. Είναι δερματολόγος και έχει πολύ μεγάλη οικονομική άνεση. 4 χρόνια λοιπόν είμαι μαζί του σε αυτή τη σχέση και θα έλεγα ότι είναι αυτό τελικά που ήθελα, που έψαχνα. Εντάξει, δεν είμαστε παιδιά, αλλά μπορώ να πω ότι όλη αυτή η πίστη και ο κίνδυνος που ζω, μ' αρέσει, έχει ένα suspense. Καταφέρνω και τον βλέπω 2-3 φορές την εβδομάδα και να σας πω και κάτι, τον βλέπω ότι με τη δικαιολογία ότι είμαστε εμείς το, ας πούμε. Οπότε δεν υπάρχει θέμα. Το βασικό είναι ότι και εγώ έχω άνεση οικονομική για οτιδήποτε και δεν με φοβίζει κάτι, δεν νιώθω ανασφάλεια δηλαδή. Μέχρι εδώ όλα καλά, ώσπου πριν από λίγους μήνες, Κατερίνα μου, εμφανίστηκε ο άνθρωπος που είχα σχέση μαζί του λίγο πριν παντρευτώ. Θυμάστε που σας έλεγα ότι βρέθηκα πριν το γάμο μου να έχω δύο σχέσεις ταυτόχρονα. Πολύ άνετα το είπατε. Ορίστε. Το είπατε, ναι. Ναι, λέω, ναι. Όμως, αυτός ο άνθρωπος ήρθε για να μου καταστρέψει τη ζωή. Δεν είχε εξαφανιστεί φυσικά, μάθαινε για μένα και για την οικογένειά μου και ήξερε και για το παιδί μου. Λοιπόν, τώρα αυτός ο άνθρωπος μου ζητάει να κάνουμε τεστ DNA, γιατί επιμένει ότι το παιδί είναι δικό του. Εγώ πιστεύω ότι δεν τον αφορά, Κατερίνα, με αυτό, ακόμα και αν ισχύει. Δεν ασχολήθηκε ποτέ όλα αυτά τα χρόνια. Και τι, έρχεται τώρα να ζητήσει τα ρέστα? Και δεν το θέλω να έρθει να μου διαλύσει τα πάντα ξαφνικά. Εγώ βασικά δεν θέλω να χωρίσω τον άντρα μου. Καλά είμαι, είμαι καλά μαζί του. Και όλος ο γιατρός είναι παντρεμένος και αυτός δεν πρόκειται να χωρίσει. Οπότε ούτε η άλλη σχέση που έχω ενοχλεί το γάμο μου. Καταλαβαίνετε. Άρα όλα τακτοποιημένα. Η κατάσταση λοιπόν έχει γίνει πάρα πολύ πιεστική για μένα. Και μόνο μια λύση σκέφτομαι και θέλω να μου πείτε και εσείς την άποψή σας. Σκέφτομαι λοιπόν να ζητήσω ένα ποσό από τον γιατρό, να του πω ότι έχω μια πολύ μεγάλη ανάγκη, χωρίς βέβαια να του πω το πραγματικό λόγο, και να δώσω αυτά τα λεφτά που θα πάρω στον άλλον για να κλείσει το στόμα του τέλος πάντων και να πάψει να ασχολείται, να μην μου ζητάει τεστ και να μην πιάσει και τον άντρα μου και πει όλα αυτά. Επειδή ξέρω το χαρακτήρα του άλλου, με τι τρόπο λειτουργεί, ξέρω ότι με λίγα χρήματα, ας πούμε, με 5-10 χιλιάρικα, θα σταματήσει να απειλεί. Πιστεύω να το βουλώσει δηλαδή. Τουλάχιστον αυτό σκέφτομαι να το κάνω μέχρι να κερδίσω λίγο χρόνο για να δω τι θα κάνω με το επόμενο βήμα.
Μετά από 2-3 χρόνια, που λέει ο λόγος, μπορεί και να χωρίσω. Δεν ξέρω πώς θα έρθουν τα πράγματα, αλλά τώρα χρειάζομαι χρόνο για να σκεφτώ. Το θέμα μου είναι ότι θα ήθελα μια δικαιολογία για τα χρήματα αυτά που πρέπει να ζητήσω από τον γιατρό. Εδώ έχω το πραγματικό πρόβλημα, έχει κολλήσει στο μυαλό μου και γι' αυτό θέλω τη γνώμη σας. Τι λέτε κι εσείς? Δεν είναι λοιπόν, αυτό το πράγμα. Λίγο να, εσύ από ό,τι καταλαβαίνω, Θεή, έχεις τον άντρα σου, τον εραστή σου, εντάξει. Ναι. Και αυτή τη στιγμή τον άνθρωπο που διεκδικεί την. Που θέλει να καταδείξει. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, παιδιά, για να το καταλάβουμε. Το παιδί τελικά είναι αυτού που έχει έρθει και το διεκδικεί? Ή δεν σε ενδιαφέρει? Γιατί αν δεν είναι δικό του και είσαι σίγουρη, α πάει να κάνει την ενδιαφέρει. Είπε, δεν κοιτάξτε, δεν... αποδεδειγμένα με εξετάσεις δεν έχει βγει κάτι τέτοιο. Απλά εγώ. Υπολογίζοντας τις μέρες και τον χρόνο που ήμουν πιο πολύ με τον άλλον άνθρωπο, υπέθεσα ότι είναι αυτός που παντρεύτηκε ο πατέρας. Γιατί εμένα κάτι μου λέει ότι του μοιάζει κιόλας το παιδί? Σε μένα μοιάζει, κόρη μου. Μάλιστα, προφανώς. Γιατί δεν θέλει να κάνει εξέταση ακόμα, και αν το παιδί δεν είναι δικό του, για να μην το μάθει ο άντρας. Συγγνώμη. Λοιπόν, πριν κρίνουμε, γιατί δεν είναι η δουλειά μας αυτή, θα πάρουν οι κυρίες να πούν τη γνώμη τους. Απλά να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Εσύ το γάμο σου τον έκανε στα 23 σου χρόνια μόνο και μόνο επειδή έμεινε έγκυος? Για να... Όχι, εντάξει, πέρναγα καλά με αυτόν τον άνθρωπο. Μου φερόταν αρκετά καλά. Δεν ήμουν τρελά ερωτευμένη, αλλά ήμουν καλά. Αλλά τώρα γιατί έχει φιεραστεί, εφόσον περνούσε καλά. Και με τον άλλο που ήμουν στα τελειώματα, δεν ταιριάζαμε καθόλου. Γιατί, Κατερίνα μου, είναι μια ωραία τύπισσα. Και τα έχει κουτάκια στο κεφάλι της όπως τη βολεύουν. Έχω και τον εραστή, έχω και τον άνδρα μου. Δεν έχει ο εραστής δικαιώματα. Άμα είσαι παντρεμένη, είναι ο λίγο κακό, δεν είναι και. Ωραία, να το κάνουμε. Δεν είναι θέση μας. Αυτό λέω ότι το έχει στο κεφάλι της ως μια κανονική ζωή, normal, αλλά βλέπεις πως ο χρόνος φέρνει πράγματα που σε φέρνουν σε δύσκολη θέση. Τη στιγμή που έχω μια άλλη σχέση και ο άντρας μου δεν το ξέρει και δεν τον ενοχλεί και σε τίποτα, ούτε τον στεναχωρώ, δεν νομίζω ότι είναι κακό. Γιατί και ο γιατρός είναι παντρεμένος και έχει και τη δικιά του οικογένεια. Οπότε δεν θέλουμε να ενοχλεί. Όλο αυτό δηλαδή είναι πάρα πολύ κανονικό, έτσι. Είναι πολύ κανονικό αυτό που μας περιγράφει. Δεν είσαι ποτέ σίγουρη, Ντίνα μου. Πες πως εσύ παίρνεις τα λεφτά από τον γιατρό εραστή σου. Τα δίνεις στον πρώην σου που διεκδικεί το παιδί. Πώς ξέρεις εσύ ότι μετά από ένα χρόνο δεν θα έρθει ξανά και σου πει θέλω κι άλλα? Δεν το ξέρω. Απλά ξέρω ότι αυτός θα του δώσει λίγα χρήματα γιατί είναι και. Δεν θέλω να πω περισσότερα τι τύπος ανθρώπου είναι. Απατεώνει. Έχει κάποια πάθη. Θα εξαφανιστεί για λίγο, θα κάνει το κέφι του. Ναι. Μετά, όταν εμφανιστεί όμως, εγώ θα έχω σκεφτεί τι πρέπει να κάνω και πώς θα τον αντιμετωπίσω. Ναι, τώρα δεν. Πρέπει να τον βγάλω από τα πόδια μου αυτή. Εγώ πάλι πιστεύω ότι άμα βρει την κότα με τα χρυσά αυγά, θα συνεχίσει να τραβάει τα χρυσά αυγά. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν τελειώνουν ποτέ αυτή τη διαδικασία. Αυτό σε 11 χρόνια δεν έχει εμφανιστεί όσο είναι το παιδί σου, δηλαδή. Πρώτη φορά. Όχι, δεν ασχολήθηκε καθόλου. Μάθαινε, αλλά δεν ήρθε να πει τι έγινε, πώς και αυτό, σε θέλω το παιδί. Δηλαδή δεν έκανε φασαρία αφού έβλεπε ότι υπάρχει όμως εξέλιξη στη ζωή μου. Ντίνα μου, αφού το παιδί. Γιατί κάθε μάνα, εσύ το ξεκίνησες, ξέρει ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού. Θεωρητικά. Κάθε μάνα, εντάξει, όχι θεωρητικά, ξέρεις. Θεωρητικά. Ξέρεις. Εντάξει, εγώ το είπα, Εσύ τώρα δεν ξέρεις ότι το παιδί αυτό είναι του άντρα σου? Δεν μπορείς τον εραστή σου να του το πεις? Μα τι, Τζορτζέλα μου, μια γυναίκα που έχει και άντρα και εραστή, δεν μπορεί να ξέρει, λοιπόν, κάνει έρωτα και με δύο. Καλημερίσουμε την κυρία Μαρία, είναι 40 ετών, να την ακούσουμε. Θέλει να μιλήσει την Τίνα. Γεια σας, καλή εβδομάδα κυρία Μαρία. Καλή εβδομάδα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, σας ακούμε. Ήθελα να ρωτήσω την Τίνα. Παντρεύτηκε 23, μας είπε, είναι 34 χρονών. Δεν ξέρει καν το παιδί τι νοσή είναι, που αυτό δεν το πιστεύω, κατ' εμέ. Μπράβο. Θέλω να μου πει πώς την έχει δει ωραία τύπησε η ζωή, δηλαδή πάμε από εδώ, πάμε από εκεί, κάνουμε ένα παιδί, δεν μας κάνει. Πάμε, το αλλάζουμε, να το δούμε σε ποιον θα το χρεώσουμε. Και γιατί να δεχτεί απειλή, δεν το κατάλαβα να την απειλεί ο άλλος. Δεν μπορεί να πάρει την κόρη της να κάνει τη ζωή της και μόνη της, όπως χιλιάδες μανάδες. Ντίνα. Εγώ όταν έμεινα έγκυος που υπολόγιζα ότι αυτός ο άντρας παντρεύτηκα είναι ο πατέρας του, και για 1% να είναι ο άλλος που είχα σχέση μαζί του, δεν θα ήθελα να ζήσω μαζί του, γιατί έχει πάρα πολύ έσχο χαρακτήρα. Και δεν θα ήθελα το παιδί μου να έχει ένα τέτοιο πατέρα. Ωραία. Να ζήσεις μόνη σου, εσύ και η κόρη σου, χωρίς κανέναν μαζί, χωρίς εραστή, χωρίς πρώην, χωρίς νυν. Πάρε την κόρη σου, δούλεψε, βγάλε την οικογένειά σου πέρα, με κανέναν δίπλα σου, χωρίς απειλές, χωρίς τίποτα. Και ποιο λόγο δεν πας τόσο στο σωστό? Τι είναι αυτό που μου προτείνετε τώρα, δεν το δέχομαι. Δεν δέχεσαι? Όχι βέβαια. Δηλαδή να είμαι μια γυναίκα μόνη, νέα γυναίκα, να πάρεις το πρώην, να δώσεις το νυν, να έρθει ο επόμενος.
Βάλε δηλαδή τρένο, θα κάνεις. Κάνε σκέψη, κοπέλα μου, φυσιολογικά. Έχεις ένα παιδί. Εγώ καλά περνάω, κυρία μου. Αυτό να πω για μένα. Αν περνά καλά, γιατί τι γνώμη να σου πούνε τα παιδιά, τι να σου πούνε. Να τη δούμε λύση θεωρητικά. Τη δικαιολογία, πώς να πάρει. Δικαιολογία για να πάρω τα λεφτά. Εγώ το θεωρώ πολύ ανήθικο αυτό πάντως κατ' εμένα. Για μένα όχι. Εντάξει, τι να πω. Αυτή είναι η γνώμη. Δηλαδή, εμένα δικιά μου η άποψη είναι να πάρει το παιδάκι σου, να το μεγαλώσει μόνη σου, χωρίς κανέναν. Αυτό να το κάνετε στη δικιά σας τη ζωή, όχι στη δικιά μου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, κυρία καλά. Μαρία μου. Η Γεωργία 28 ετών είναι στη γραμμή μας. Καλό μεσημέρι, Γεωργία μου, σ' ακούμε. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε? Εμείς καλά. Η Ντίνα δεν είναι. Υπομονή με αυτά που ακούω. Είμαι μητέρα, έχω ένα αγοράκι 8 ετών. Είναι δυνατόν να λέει τέτοια πράγματα αυτή η γυναίκα? Αυτό το παιδί γιατί δεν μεγαλώνει με τον ίδιο τον πατέρα? Και ενδιαφέρεται γιατί να πάρει τον εραστή της. Γιατί είπα εγώ καλά, άνθρωπος που παντρεύτηκα δεν είναι ο πατέρας του. Πώς με χρεώνεται κάτι? Γλυκιά μου, δεν ξέρεις πού άνοιξες τα φαγιά σου, ξέρεις πότε άνοιξες? Ξέρω πολύ καλά. Μου βγήκε στους δύο. Αφιβάλλαμα, ξέρεις. Στους δύο, αλλά ξέρω και, το παιδί. Ξέρω και τι έκανα. Μισό-μισό είναι το παιδί. Μισό, ποιος θέλει το μισό? Ένα της εκατό να είναι από λάθος αυτός ο πατέρας που είναι ένας αλυταράς. Δεν θέλω με τίποτα να το μάθει ούτε η κόρη μου ούτε ο άντρας μου. Και δεν θέλω με τίποτα να του δώσω αυτή τη στιγμή. Δεν είναι εσύ να μάθει. Πολύ απλά δεν έκανε αυτό το πράγμα. Το παιδί λέει μπαμπά, το σύζυγό σου προφανώς. Το παιδί λέει μπαμπά, το σύζυγό σου. Άκουσε με, Ντίνα, το παιδί λέει μπαμπά, το σύζυγό σου. Εσένα δεν μας ενδιαφέρει για σένα να μάθεις ποιο είναι το παιδί σου? Όχι. Τι τι νοιάζει, αφού ο ίδιος αν δεν την εξυπηρετεί, δεν πρόκειται να ενδιαφέρει να μάθει ποιο είναι το παιδί, γλυκιά μου. Και ζητά απογόμενο να σου πληρώσει για τον πρώην. Σέβεται, ρε κατά. Είσαι με τα καλά σου, πήγαινε σε ένα ψυχίατρο λίγο. Εντάξει, εδώ δεν είμαστε γιατί να κάνουμε τέτοιες νοματεύσεις. Μα είμαστε σοβαροί. Η Ντίνα τους... Σοβαρά μιλάτε τώρα, το παιδί δεν ξέρει με ποιο μεγαλώνει. Δεν είμαστε όλοι οι άνθρωποι οι ίδιοι. Δηλαδή, να το έχει κοντρολάρει μέσα στο μυαλό της. Δηλαδή, συγγνώμη, ένα παιδί που υιοθετείται δεν ξέρει με ποιος μεγαλώνει, ξέρει ποιοι είναι οι πραγματικοί του γονείς. Αυτή μόνο είναι που το δικό σου παιδί δεν είναι αυτή η γιατί περίπτωση. Αυτά, τι συγκρίνεις τώρα, την υιοθεσία της δικιάς σου. Παλαβή ιστορία, είναι δυνατόν? Το ένα έχει ήθος, το άλλο δεν έχει. Αυτές οι δύο περιπτώσεις προς το παιδί να συγκρίνει. Το παιδί που υιοθετείς, το υιοθετείς γιατί είτε δεν μπορείς να κάνεις παιδιά, είτε έχεις τη δυνατότητα να ανταπεξέλθεις και να πάρεις άλλο ένα παιδί όταν μεγαλώσεις. Χρειάζεται μεγαλείο ψυχής για να το κάνεις αυτό, έτσι. Εγώ εδώ δεν διακρίνω κανένα μεγαλείο ψυχής στην ιστορία που μας λες. Δεν βρίσκω πουθενά μεγαλείο ψυχής. Υπάρχει μεγαλείο καλοπέρασης. Γεωργία. Κατά πώς με βολεύουν. Δεν έχετε καταλάβει. Εγώ δεν πήρα και να με κατακρίνετε. Εγώ πήρα να μου δώσετε μία ιδέα. Μα τι ιδέα σε αυτό που μου δώσετε κανείς. Η αλήθεια πονάει πάντα. Τι να κάνουμε. Περίμενε. Αλήθεια. Γεωργία, εσύ τι συμβουλή θα έδινε στην Τίνα? Εγώ θα έδινα τη συμβουλή να αφήσει τον εραστή, να αφήσει και τον πρώην και να κοιτάξει πρώτα απ' όλα το παιδί της. Ναι, αλλά ο πρώην την απειλεί. Να κάνει ένα τεστ DNA με τον άντρα της, να δει με τον άντρα της. Ναι, δεν μπορεί όμως να το πει στον άντρα της όλη αυτή την ιστορία. Και να βάλει και το παιδί στη διαδικασία στα 11 του χρόνια. Νομίζω ότι η επιστήμη έχει προχωρήσει πολύ. Μπορεί να μην το πάρει χαμπάρι κανείς και να το κάνει το τεστ. Εκείνη να πάρει μία τρίχα από τον άντρα και μπορεί να το κάνει. Επίσης, κάτι άλλο που δεν ξέρετε, ότι μπορεί να επέμβει στις εξετάσεις άμα να δώσει. Θέλει γεννητικό. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τη Γεωργία. Έχουμε και την κυρία. Ποια κυρία είναι? Η κυρία Ελένη είναι 55 ετών. Γεια σας, κυρία Ελένη μου, καλησπέρα, σας ακούμε. Γεια σου, Κατερίνα μου, και στην παρέα σου. Ήθελα να ξέρω πώς τα μαλλιά σας τα έχετε στο κεφάλι σας ακόμα με αυτά που ακούτε. Όχι όλα. Δεν είναι και αληθινά. Φοράμε τρέσες, καλά λες. Όχι όλα. Τι να πω στην κοπέλα, πόσους έχει? Τρεις. Δύο έχει. Δεν τρεπόμαστε λίγο. Λες τον πρώην σου αλήτη, κούκλα μου. Γιατί τον λες αλήτη, αφού ήταν, γιατί πήγαινες μαζί του, αφού είναι αλήτης? Και έκανες και ένα παιδί και δεν ξέρεις ποιος είναι. Εντάξει, μ' άρεσε σαν άντρας, δεν σημαίνει όμως ότι μ' άρεσε και ο χαρακτήρας του. Περνούσε καλά με τον αλήτη. Λίγο. Δηλαδή είναι εύκολο να γίνεις στα πόδια που είπε και άλλη κοπέλα στον καθένα, ναι. Σ' αρέσει αυτό το πράγμα. Ο άντρας σου τι δουλειά κάνει, κοπέλα μου? Τι είπατε? Ο άντρας σου τι δουλειά κάνει? Ηλεκτρολόγος είναι. Ηλεκτρολόγος, τον σκέφτεσαι ότι ξυπνάει το πρωί και πάει από εδώ και από εκεί και δουλεύει να στα φέρει έτοιμα? Και εσύ πας με το γιατρό και κάνεις δεν δουλεύει μόνο ο άντρας αυτά μου. Που κάνεις. Το παιδί σου το σκέφτεσαι. Αν ο άντρας το μάθει, τι θα του πεις? Αυτό δεν θέλω, να το μάθει. Μα θα το μάθει. Κάποια στιγμή θα το μάθει. Γι' αυτό κερδίζω χρόνο, για να αποτρέψω την κατάσταση. Κερδίζεις χρόνο. Λυπάμαι πολύ. Η μάνα σου το ξέρει? Όχι. Θα σου άργει να στο κάνει μια άλλη γυναίκα εσέναν αυτό το πράγμα που κάνεις εσύ τώρα?
Δεν κατάλαβα, εγώ δεν έχω ενοχλήσει κάποια γυναίκα. Τι να μου κάνει. Πώς δεν έχεις ενοχλήσει, μωρέ γυναίκες, δεν ενοχλείς την οικογένεια του γιατρού. Το παιδί σου το παρατάς και πας με τον κόμι. Ο γιατρός, τον άντρα σου τον αφήνεις να δουλεύει. Τον άλλον που είχες πριν. Μία-μία, κυρίες μου, παρακαλώ. Μία-μία. Κυρία Ελένη. Μάλλον η καρδιά σου είναι καφενείο. Κυρία Ελένη, τώρα τι κάνει, ποια είναι η συμβουλή σας, αν μπορούμε να τη βοηθήσουμε. Τι κάνει, να αφήσει το γιατρό. Ναι. Να πάει με τον άντρα της να καθίσει στα αυγά της και να πάει να δουλέψει για να ζήσει, όχι να παίρνει τα έσοδα. Δουλεύω ήδη, κυρία μου, και έχω και καλή δουλειά και βγάζω και λεφτά για να δώσει το κόμενο. Έτσι πρέπει να είναι χαμένος και ο γιατρός, εντελώς τρελός για να σου δώσει λεφτά. Θα πρέπει να είναι εντελώς. Δεν τα ξέρει το λόγο ο γιατρός, βέβαια. Αυτό ψάχνει. Πρέπει να ξέρει το λόγο. Δικαιολογία. Θα σε ρωτήσει, τι θα του πει. Κοιτάξτε, πρόβλημα ασθένειας δεν μπορώ να πω στον γιατρό, δεν μπορώ να του πω τέτοιο πράγμα. Κάτι άλλο πρέπει να προσπαθήσω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ελένη. Πήρες τα παιδιά εδώ να ρωτήσεις τη γνώμη τους. Όταν σου λένε γνώμη, νευριάζεις κιόλας. Λοιπόν, τι θέλεις. Άντε πήγαινε στο σπίτι σου και έφερε το γιατρό στο. Δίκιο έχει, παιδιά, από την καλή γυναίκα. Κυρία Ελένη, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Να καλησπερίσουμε και την κυρία Αργυρό που είναι 65 ετών. Θέλει να μιλήσει στην Τίνα. Γεια σας, κυρία Αργυρό μου. Καλημέρα, Κατερίνα μου. Γεια σας. Καλημέρα σε όλους σας. Δεν ήθελα να μιλήσω σε αυτή την κυρία που κακώς τη λέμε κυρία. Ήθελα να απευθυνθώ σε εσάς. Πώς αντέχετε, γιατί και εμείς δεν αντέχουμε πλέον αυτή τη βρωμιά της γυναίκας. Είμαι γυναίκα και ντρέπομαι για το φίλο μου. Έχουμε θεοποιήσει τους άντρες, οι οποίοι έχουν και αυτοί το μερίδιό τους σε όλα αυτά. Η γυναίκα έχει φτάσει στον πάτο πλέον. Ναι, λοιπόν, ακούστε με λίγο, κυρία Αργυρό μου, καταλαβαίνω αυτό που λέτε, όμως μην το γενικοποιείτε. Διότι έχουμε αντίστοιχες ιστορίες και με άντρες. Είδαμε πριν και στα διλήμματα, έχουν πάρει και πολλές φορές και άντρες τηλέφωνα που έχουν κάνει αντίστοιχα. Μην το πάμε ότι η γυναίκα έχει φτάσει στον πάτο. Κάθε ιστορία είναι ξεχωριστή, δυστυχώς. Ναι, ναι, γλυκιά μου, άκου να δεις. Ο άντρας από καταβολής κόσμου είναι έτσι η φύση του. Όχι. Η φύση της γυναίκας είναι να ξεφτιλίζεται τόσο πολύ, να φτάνει σε αυτό το σημείο ντρέπομαι. Καταλαβαίνω ότι περνάτε κάθε μέρα, τι ακούτε. Ναι, κύριε, απλά είμαι της άποψης ότι και ο άντρας και η γυναίκα έχουν την ίδια θέση. Εδώ όχι. Ακούμε ένα γιατρό, αν το θέλετε έτσι, ο οποίος είναι παντρεμένος, έχει και κόρη και απατά τη γυναίκα του με την Τίνα που μας έχει πάρει παντρεμένη. Έχει, όμως δεν πήρε ένας άντρας να παραπονεθεί για έχουν κάτι. Πάρει και άντρες. Μην το γενικοποιείτε γι' αυτό. Βεβαίως, μόνο γυναίκες και αυτό με εκπλήσει. Όχι, απλά πολλές φορές επιλέγουμε εμείς να βγάλουμε τις γυναίκες. Είναι πιο ντροπαλοί οι άντρες. Εντάξει, έχουν πάρει και άντρες οι οποίοι πολλές φορές δεν θέλουν να ακουστεί η φωνή τους, θέλουν να διαβάσει κάποιος άλλος την ιστορία τους. Είναι ολόκληρη διαδικασία οι άντρες. Μην το γενικοποιούμε. Εγώ θέλω να δώσετε μια συμβουλή στην Τίνα, αν μπορείτε. Δεν δίνω σε τέτοιες γυναίκες. Έχω συμβουλή μαζί. Μάλιστα. Εντάξει, συμβουλή θα έδινα σε μια καλή κοπέλα. Συμβουλή να δώσω σε εσάς που αξίζει. Που αξίζει να σας δώσω συμβουλή. Σε τέτοιες γυναίκες δεν αξίζει, μάνα μου. Αυτές έχουν προκαθορίσει τη ζωή τους. Ό,τι και να πούμε εμείς, πάει στο βρόντο. Μην χαλάτε την ψυχή σας κι εσείς. Μην νευριάζετε, γιατί βλέπω ότι νευριάζετε και υποφέρετε. Μην το κάνετε, μάνα μου. Φτύρετε τον εαυτό σας. Δεν αξίζουν αυτές οι γυναίκες να τους κλείνετε τη γραμμή. Τέτοια απαξίωση χρειάζονται τέτοιες γυναίκες. Δεν παίρνουν για συμβουλή. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κυρία Αργυρό. Είναι απόλυτα κατανοητά και σεβαστά αυτά που λέτε. Απλά καταλαβαίνετε ότι εφόσον πήρε τηλέφωνο, οφείλουμε να ακούσουμε την ιστορία της και πολλές φορές κάποιες γυναίκες από τις οποίες τηλεφωνούν, κάποιες κυρίες, όντως έχουν βοηθήσει κάποιες άλλες με τη δικιά τους συμβουλή, γιατί μπορεί να έχουν βιώσει και μια αντίστοιχη ιστορία. Και όλοι έχουμε καλημέρα. Κάνει ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μου. Λοιπόν, έχω και άλλη γραμμή ή να πάω στο. Έχω πολλές γραμμές, αλλά με πιέζει ο χρόνος. Λοιπόν, είναι από τις ιστορίες που πραγματικά δεν θα δώσουμε συμβουλή και δεν είναι δουλειά μας να δώσουμε συμβουλή. Ντίνα, το μόνο που θα σου πω εγώ, αυτό που λέγαμε τα παιδιά, είναι ότι προστάτευσε το παιδί σου. Έτσι. Τίποτα άλλο.